Καλώς όρισε η αγαπημένη μου κυρία Μάρα. Τι καλώς κάνετε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Χαιρόμαστε απεριόριστα και απερίγραπτα που είστε εδώ, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αν δεν το έχει ζήσει κάποιος, δεν το γνωρίζει, σίγουρα όλος ο κόσμος το έχει ακούσει. Ναι. Θα μιλήσουμε για τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Οι Εγγλέζοι το λένε κάπως καλύτερα. Εμείς λέμε μεταθανάτιες εμπειρίες, οι Εγγλέζοι λένε near death experience. Κοντά στο θάνατο εμπειρίες, Ναι. Σωστό. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει για δευτερόλεπτα, συνήθως μέσα σε χειρουργία και αυτά, και έχουν επανέλθει. Και όταν ξαναγίνεται η ανάνυψη και έχουν επανέλθει στη ζωή, μιλάνε και λένε στους... Οι γιατροί ξέρουν ότι τον είχαν χάσει εκείνη τη στιγμή, ναι, τον ασθενή. Και μιλάνε και λένε στους γιατρούς, εσύ ντόκτορ, είπες στη νοσοκόμα αυτό και εσύ νοσοκόμα έκανες εκείνο. Λένε δηλαδή τι ακούσανε την ώρα που είχαν ήδη πεθάνει. Ενώ δηλαδή η καρδιά δίνει μηδενικό σήμα, ναι, και βλέπεις ότι ένας οργανισμός ιατρικά, βιολογικά είναι νεκρός, ναι, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται μετά από το πώς εξιστορεί τα γεγονότα ότι ζούσε. Ωραία. Οι περισσότεροι λοιπόν, σωστά, πολύ σωστά, yeah, οι περισσότεροι λοιπόν λένε ότι πήγανε, είδαν ένα φως, μπράβο, αλλά αυτά μπορεί να είναι και επίπεδο οξυγόνου μες στον εγκέφαλο. Είδαν ένα τούνελ, ότι πήγανε προς τα εκεί. Είδανε τη γιαγιά τους χαρούμενη σε νέα ηλικία. Σημαίνει κάτι αυτό? Άλλοι είδαν τον Ιησού, αν είναι μουσουλμάνοι βλέπουν τον Μοχάμεντ ή τον Αλλάχ. Άλλοι, και μετά σαν κάποιος να τους φώναξε, come back, έλα πίσω. Στατιστικά, και ξαναμπήκανε. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε πάρα πολλά data για αυτές τις εμπειρίες. Πάνω από 15 εκατομμύρια stories παρόμοιες έχουν δηλωθεί. Σήμερα όμως θέλω να σας δώσω τα καινούργια στοιχεία. Όχι ότι έφυγε η κυρία Μαριγό και είδε τον παππού της τον μπάμπι. Όχι. Θα σας δώσω τα καινούργια στοιχεία που είναι περισσότερο scientific. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τρεις γιατρούς. Ο πρώτος είναι ο Σαμ Πάρνια. Ο δεύτερος ο Ατζμάλ Τζεμάρ και ο τρίτος ο Στούαρτ Χάμεροφ. Στις Νεφέλες δεν έχω δώσει φωτογραφία του Χάμεροφ, γιατί είναι σαν τα χάλια του τα μαύρα. Και εμείς δεν προβάλλουμε κάτι που δεν είναι ωραίο σε την εκπομπή. Κρίμα ο Χάμεροφ. Λοιπόν, ακούστε. Θα πάμε πρώτο στον Dr. Σαμ Πάρνια. Αυτός λοιπόν... Σύγχρονη είναι όλη αυτή, δεν είναι καλή. Καλέ τώρα. Καλέ τώρα, είναι νέα στοιχεία. Τι γιατροί είναι αυτοί? Όλοι είναι και χειρουργοί, είναι και διάφοροι. Όλες οι θρησκείες μιλάνε για μας σαν να είμαστε ψυχές, έτσι. Mm-hmm. Και η Εκκλησία θεωρεί πως η Βίβλος διδάσκει πως υπάρχει ψυχή. Η επιστήμη δυστυχώς, κυρία και κύριοι, δεν γνωρίζει πού εδρεύει αυτή η ψυχή. Είπαμε, εμείς επιλέγουμε τη λέμε ψυχή, όχι συνείδηση. Και ο Πλάτων δεν το λέει αυτό, Πλάτωνας. Ο Πλάτων, συγχαρητήρια κυρία, ναι, μιλάει στην Πολιτεία για το μύθο του ηρώς και περί ψυχής, και ο Πλάτων λέει το εξής. Σας έχω γράψει και εδώ μια φράση. Οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνήσκην μελετώσει. Αλλά λέει και κάτι άλλο πιο powerful. Λέει φιλοσοφία εστί, κόμμα, μελέτη θανάτου. Όχι ότι το να μελετάς το θάνατό σου είναι κάτι να σκεφτώ και κάτι. Όχι, η φιλοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο από το να μελετάς κάθε μέρα το θάνατό σου. Γιατί, το δικό σου θάνατο, όχι του απέναντι. Γιατί έτσι ζεις καλύτερα τη ζωή σου, την εκτιμάς. Λοιπόν, κλείνει η τελεία. Να το μελετάς, το ρήμα να το μελετάς, δηλαδή να τον σκέφτεσαι, να μην ξεχνάς. Η μελέτη τι είναι, διαβάζω, ψάχνω. Διαβάζεις, να ψάχνεις, πού είναι η ψυχή σου, τι θα πάει, τι γιατί γίνεται. Γιατί κάθε μέρα τόσο λοιπόν, αναλυτικά. Γιατί είναι και το μοναδικό, ο μοναδικό doctor... πράγμα που ξέρεις, ότι αυτή η ζωή συμβεί. Yes. Έχω να σας πω ότι, παρένθεση, αυτή είναι δική μου παρατήρηση, όχι του Πάρνια, γιατί θα πάω στον Πάρνια τώρα. Το θάνατό σου, παιδιά, δεν τον αντιλαμβάνεσαι. Την ώρα που πεθαίνεις δεν το καταλαβαίνεις. Κάθε βράδυ που πάτε για ύπνο, κάνετε μία πρόβα θανάτου. Γι' αυτό προσεύχομαι εγώ πριν αυτή την πρόβα. Εγώ κλωτσάω τον υπουργό να πάει παραπέρα, για να μην με κλωτσάει. Στριφογυρίζω από εδώ, στριφογυρίζω από εκεί και κάποια στιγμή σας παίρνει ο ύπνος και δεν αντιλαμβάνεστε πώς σας πήρε. Όντως. Ακριβώς έτσι σας παίρνει και ο θάνατος. Ακόμα κι αν είναι οδυνηρός.
Οδυνηρός τι, να πονάει το... Ναι, το σώμα. Πολύ ασθενής. Υπήρχε μία έρευνα αυστραλέζικη, πολύ καλή, δεν την κάνουμε κάποια άλλη φορά, που ήταν κάτι ψυχολογίνες, οι οποίες ήταν δίπλα στο deathbed, σε αυτούς που πεθαίναν. Πολλοί λέγανε νιστάζω, νιστάζω, νιστάζω. Απ, και πεθαίνανε. Έφευγε. Λοιπόν, πάρνια. Έτσι φεύγει η ψυχή, κυρία Μάρα. Έτσι. Δεν φεύγει. Πού πάει όμως. Εδώ σε θέλω. Πού πάει. 40 μέρες περιφέρεται γύρω μας. Το πρώτο που δεν ξέρει η επιστήμη είναι πού εδρεύει αυτή η ρημάδα η συνείδηση. Και το δεύτερο, τι γίνεται όταν φεύγει η ψυχή. Τι γίνεται στον εγκέφαλο. Λοιπόν, επειδή έχω διάφορες φωτογραφίες να σας δείξω, συνεχίζω. Αν πολύ μου αρέσει αυτό. Ο Πάρνια, λοιπόν, δουλειά του ήταν να επαναφέρει στη ζωή ασθενείς που η καρδιά τους έχει σταματήσει. Όταν το αίμα που πάει στον εγκέφαλο πέφτει κάτω από ένα όριο, τότε ο εγκέφαλος πάβει να λειτουργεί. Και όταν η καρδιά σταματήσει, ακαριέα, το αίμα δεν πάει στον εγκέφαλο, πεθαίνει και αυτός. Κάτι δευτερόλεπτα. Όμως, λέει ο Πάρνια, τα κύτταρα μέσα στον εγκέφαλο μπορεί να ξαναρχίζουν να λειτουργούν μέσα σε ένα λίθαργο. Εκείνη είναι η φάση που οι κόρες των ματιών του ασθενή γίνονται ακίνητες, διασταλμένες, δεν ξέρω αν έχετε βιώσει τέτοια. Πάνε όλα τα αντανακλαστικά, χάνονται του εγκεφαλικού στελέχου. Γι' αυτό και μπορείς να βάλεις ένα σωλήνα στις αναπνευστικές τους χορδές, οδούς, και δεν υπάρχει καμία αντανακλαστική αντίδραση. Ο Πάρνε τι έκανε, άκουξε. Μέσα στα χειρουργεία πήγαινε παιδιά πάνω από τις ντουλάπες που έχουν, και έβαζε εικόνες, φωτογραφίες, ένα σπίτι, ένα αυτό. Και όταν είχε ένα δείγμα κάποιο ασθενή, ο οποίος τον χάνανε για λίγο, και αυτός αρχίζει και περιφέρεται. Είναι μόνο αυτός που μπορεί να δει τι εικόνα είναι από εκεί πάνω. Λοιπόν, όταν ξεκινάει η ανάνυψη, τι γίνεται στην ανάνυψη, θα σας πω μία φράση. Αρχίζουν και δίνουν λίγο αίμα στην καρδιά, ξαναξεκινάει λίγο η καρδιά, την επαναφέρουν, τη χάνουν ξανά και άντε πάλι επανάληψη, μέχρι που μπαπ, να πάρει μπρος και να φύγει. Τότε πήγαινε ο Πάρνια μετά με ένα μολύβι και τους έλεγε, τι είδατε, τι εικόνες είδατε μέσα στο χειρουργείο. Μερικοί ασθενείς περιγράφουν ότι βγαίνουν και έξω στο διάδρομο. Και είδα, λέει, τη γυναίκα μου να κλαίει και της είπα, αγάπη μου. Αλλά αυτή δεν με καταλάβαινε. Ναι, γιατί... ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχει σχέση η εμπειρία του καθενός με το τι άνθρωπος είναι. Δηλαδή, έχει σχέση αυτός που είδε να περπατάει στο διάδρομο με τον άλλο που βλέπει το φως. Όχι, δεν έχει σχέση. Οτιδήποτε μπορεί να δει. Όμως, αυτά που περιέγραψαν οι ασθενείς μετά την ανάνυψη, δεν είναι παραστήσεις. Ακούστε, αν ένας εγκέφαλος είναι εγκεφαλικά νεκρός άνθρωπος και ανανύψει και έχει μνήμες πως κάπου πήγε, κάτι είδε, κάτι ένιωσε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι όνειρα, ότι είναι παραστήσεις. Γιατί? Για το εγκεφαλογράφημα είναι 000. Εάν ο εγκέφαλος είναι νεκρός, δεν μπορείς να έχεις ούτε όνειρα, ούτε παραστήσεις. Άρα δεν είναι αυτό που λένε μερικοί, ότι τα τούνελ και το φως το βλέπουν γιατί είναι μία άμυνα του οργανισμού. Περίμενε και θα ακούσεις. Για να έχεις παραστήσεις, ο εγκέφαλος πρέπει να λειτουργεί. Όλοι όμως αυτοί είπανε, πήγα εκεί, είδα εκεί, είδα το Μωυσή, δεν ξέρω τι διάολα, είδαν το συγγενή μου. Τι σημαίνει? Αυτή είναι η φράση κλειδί. Σημαίνει ότι η συνειδητότητα του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τον εγκέφαλο. Είναι ελεύθερη από τον εγκέφαλο. Τότε, πού εδρεύει η ρημάδα? Πού εδρεύει? Θα σου το πει αυτός, ο τρίτος γιατρός, και που λέγεται Χάμεροφ και είναι αναισθησιολόγος. Και ο Σερ Ρότζερ Πενρόουζ είναι, τι γλυκούλης που είναι, το λατρεύω. Τώρα θα μου πεις, κυρία Μάρα, για τον πιο διάσημο φυσικό. Αμέ! Το πιο διάσημο φυσικό του πλανήτη, τον λες γλυκούλη, είναι, εντάξει, εγώ έτσι μου αρέσει. Το ένα δεν αποκλείει άλλο. Λοιπόν, ο Πάρνια άρχισε και έβγαινε στα πανεπιστήμια, έκανε αυτό και τα λοιπά, τι γίνεται μετά. Και τώρα θα σας κάνω τον δόκτωρ Ζελμάρ. Δόκτωρ, νεφέλες, για δείξε τη μούρη του κυρίου Ζελμάρ. Κυρία Μάρα, μου ήρθε ένα μήνυμα που λέει ότι ο ύπνος είναι ο δίδυμος αδερφός του θανάτου. Ναι, στη μυθολογία, αλήθεια είναι. Μυθολογία. Λοιπόν,
Αυτός ο νόστιμος νεαρός από τη Λουίσβιλ, τι έκανε, ήτανε πάρα πολύ τυχερός. Γιατί τυχερός? Διότι ένας 87 ετών ασθενής, ο οποίος ήταν μετά από ένα χειρουργείο σοβαρό καρδιάς, εδώ γράφω EEG, αυτό είναι το μηχάνημα, ηλεκτροεγκεφαλογραμ. Τον πήγανε με το φορείο γρήγορα για την ανάληψη, μπας και τον σώσει. Τον έβαλε λοιπόν ο Ζεμάρ στα καλώδια, στο EEG, μπουρου-μπουρου-μπουρου άρχισε να προσπαθεί. Δυστυχώς, ο παππούλης, 87 χρονών, πέθανε ον καλωδιωμένος. Και τότε το μηχάνημα, ακούστε καλά, συνέχισε να γράφει ότι ο εγκέφαλός του δεν είχε σταματήσει. Τα μηχανήματα, μπράβο Νεφέλες, τα μηχανήματα εξακολούθησαν να καταγράφουν τις δραστηριότητες του εγκεφάλου κατά την ώρα του θανάτου. Πάμε στο επόμενο. Κυρία Μέρα, σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Κοίτα, τώρα... Σε μερικούς και ζωντανή δείγμα, που είναι τίποτα. Ο Τζεμάρ είχε ένα δείγμα, έναν είχε. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, να πεις, ας πούμε, η καρδιοπάθεια στην Ελλάδα με ένα δείγμα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, τα εγκεφαλικά κύματα που σχετίζονταν με τι, με τη μνήμη. Άρα ο παππούς, την ώρα που είχε τελέψει ο εγκέφαλος, θυμότανε σκηνές από τη ζωή που έζησε σε αυτή την ενσάρκο. Αυτό που συμβαίνει στο τέλος της ζωής που λέμε, βλέπουμε τη ζωή να περνάει από τα μάτια μας. Exactly, σαν ταινία που λένε, βλέπεις τη ζωή, αφού έχεις πεθάνει, λέει ο Ζεμάρ το κάνει αυτό. Αφήνει τη δραστηριότητα δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Καθώς λοιπόν το ανθρώπινο σώμα μεταβαίνει από τη ζωή στο θάνατο... Πόση ώρα κρατάει αυτό, κυρία Μάρα? Μπορεί να κρατήσει 30 δευτερόλεπτα, μπορεί και ώρες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα δείγμα είχαμε. Ώρες. Αυτό τον παππού τον 87. Δεν μπορείς να πάρεις δολοφονείς ανθρώπους στο EEG για να πάρεις τα... Καλό θα ήταν. Δεν έχουμε κατοχή τώρα, μην πω τώρα, που κάνανε πειράματα τότε. Γερμανοί, βέβαια. Τι το λες κι εσύ? Είμαστε μια χαρά, φίλοι.